Στην απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που χρειάζεται, όπως τόνισε, ενίσχυση και αξιοποίηση του 10% από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρθηκε από την Ιερά Πέτρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος με φόντο τα προβλήματα του νοσοκομείου και τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ιερά Πέτρας, ανέφερε ότι πρέπει να ενταχθεί στα νοσοκομεία τύπου Α και να έχει μόνιμο προσωπικό. Θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα να ενταχθεί στα νοσοκομεία τύπου Α, ώστε η μεγάλη ανάγκη για προσωπικό να καλυφθεί μέσα από τα κίνητρα και όχι με συμβασιούχους και επικουρικούς, αλλά με μόνιμο προσωπικό. Είναι μια άμεση ανάγκη για να στηριχθεί το νοσοκομείο και να παράσχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους πολίτες της Ιερά Πέτρας. Στη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση, εργαζόμενους και το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε τον αγώνα που δίνει η κοινωνία κατά της αποδυνάμωσής του. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Βασίλης Κεγκέρογλου, που ήταν παρόν στη συνάντηση και επέμεινε ότι λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής απαιτούνται μια σειρά από μέτρα που αντί να υποβαθμίζουν θα ενισχύουν το ρόλο του νοσοκομείου, αλλά κυρίως την ποιότητα παροχών υγείας στην περιοχή. Ο πρόεδρος το βλέπει γενικά για όλη την Ελλάδα. Βλέπει τα προβλήματα σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως βλέπει τη μεθόδευση, τη υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Είναι άλλο ένα βηματάκι, άλλο ένα λιθαράκι στην επίτευξη των στόχων μας. Ο αγώνας θα είναι μακρύς, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτή είναι η κατανομή του πληθυσμού, αυτή πρέπει να είναι και η κατανομή των νοσοκομείων. Αν θέλουν, ας το καταλάβουν. Και έτσι πρέπει να ενταχθεί στον υγειονομικό χάρτη με μίνιμουμ κλινικές που θα λειτουργούν και μίνιμουμ προσωπικό σε κάθε νοσοκομείο. Για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι πρέπει να ρυθμίζεται μέσω διαπραγματεύσεων των κοινωνικών εταίρων, ενώ επανέλαβε ότι πρέπει να ανοίξει και το θέμα των τριετιών. Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τους αδύναμους εργαζομένους, έχουμε χρέος να υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και βέβαια να λειτουργήσουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Με φόντο την οικονομία και το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε εκ νέου σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να μπούμε εμπόδιο στον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Τσίπρας έλεγε συσάχθεια και άνοιξε την πόρτα να πάρουν τα φαντς την περιουσία του ελληνικού λαού. Ο κ. Μητσοτάκης εκτέλεσε εντελώς τον νόμο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε και στα σενάρια ιδιωτικοποίησης του νερού, αλλά και στην έλλειψη εργατών γης, που όπως τόνισε απαιτεί μακροπρόθεσμα μέτρα. Ό,τι και αν φαντάζονται κάποιοι, θα είμαστε εμπόδιο. Η φυσική πόρη και το νερό είναι προτεραιότητα να είναι στα χέρια του δημοσίου. Να είναι στα χέρια του λαού. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με πολίτες της Ιερά Πέτρας, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν εκφράζοντάς του προβληματισμούς για την καθημερινότητα σε μια αγροτική και τουριστική περιοχή με ανάγκες και προβλήματα, άμεσα εξαρτώμενα από την ενεργειακή κρίση και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.